Σας κάλεσα εδώ σήμερα για να κάνω την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου στον υποδημιουργία ενίο Δήμου Δυτικής Κορινθίας. Βέβαια, έχω κάνει δηλώσεις ότι είμαι παρόν. Σήμερα επισημοποιώ αυτή μου την πρόθεση. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πρόγραμμα Καλλικράτης που αφορά τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, αποτελούν μια ριζική τομή που στις βασικές της αρχές κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Οι νέες αρμοδιότητες υπηρεσίες των ΟΤΑ προς τους πολίτες αναμένεται από την πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών ότι θα αναβαθμίσουν σημαντικά την αυτοδιοίκηση, δήμους και περιφέρειες. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυσή της με τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά το ρόλο της προς όφελος των δημοτών και του τόπου. Με βάση τα κριτήρια που θέτει το πρόγραμμα Καλλικράτης και σύμφωνα με μια σειρά ενδείξεις, φαίνεται να συγκροτείται μια νέα αυτοδιοικητική περιοχή στα όρια της Δυτικής Κορινθίας, την οποία θεωρώ εγώ προσωπικά ως βιώσιμη και πλέον λειτουργική, με τους δήμους Ξυλοκράστου, Ευρωστήνης και Φενεού, με έδρα βέβαια το Ξυλόκαστρο. Η περίπτωση ωστόσο ευρύτερης συνένωσης που συζητείται με κέντρο το Δήμο Σικιώνος κρίνεται δυσλειτουργική, δυσχερέστατη για αναπτυξιακούς σχεδιασμούς και είναι απευθεία από τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών Ξυλοκάστρου και Ευρωστήνης. Η Δυτική Κορινθία των τριών δήμων αποτελεί μια σημαντική ενότητα του νομού Κορινθίας, η οποία εκτός από τις δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες έχει να επιδείξει και αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη με συνεχή ανωδική εξέλιξη. Εδώ και πολλά χρόνια συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω του συνδυασμού βουνού και θάλασσας και της εγκύτητάς της στην πρωτεύουσα, ανοικοδομείται με γοργούς ρυθμούς και με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής Παθέ Προαστιακός, αποκτά προβάδισμα για αναπτυξιακές δράσεις και τομές σε σχέση με άλλες παρόμοιες περιοχές. Ωστόσο, η σημερινή εικόνα των τριών συνενούμενων δήμων δεν είναι ανάλογη των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων και ο βαθμός ετοιμότητας ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις δεν είναι ο αποτομούνος, γεγονός που οφείλεται ως ένα βαθμό και στη δομή με την οποία λειτουργεί σήμερα ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο. Έχοντας εμπλακεί ενεργά και επιμακρών με την νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και βιώνοντας καθημερινά τον παλμό και τις ανάγκες της περιοχής μας, αφού κατοικώ στο Δήμο Ευρωστήνης και ασκώ το ιδιωτικό επάγγελμα στο Δήμο Ξυλοκάστρου, επιδιώκω και αγωνίζομαι διαρκώς για κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε κατακτήσει ως σήμερα. Θεωρώ δε ότι το πρόγραμμα Καλλικράτης ως εφαλτήριο προς αναπτυξιακή κατεύθυνση και βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Για όλα τα νοτέρω, μετά από όρημη σκέψη και συνεκτίμηση πολλών παραγόντων, αποφάσισα να δηλώσω παρόν στις προσεχείς εκλογές, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά μου για το νέο Δήμο, δεσμευόμενος ότι θα εργαστώ για την υλοποίηση του ρεαλιστικού μου οράματος με πάθος, συνέπεια και κοινωνική συνένεση. Ατενίζω δυναμικά με αισιοδοξία και ευθύνη το μέλλον του νέου Δήμου και ασφαλώς δεν συμμερίζομαι τις μίζερες και καταστροφολογικές εκτιμήσεις για την επερχόμενη ενοποίηση, αφού η περιοχή των τριών Δήμων αποτελεί μία από τις εξελισσόμενες περιοχές της χώρας με δυνατότητες πολλών αναπτυξιακών συνδυασμών και διαθέτει βέβαια δραστήριο και δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι,
η επικείμενη συνένωσή του μας επιτρέπει να πιστεύω ότι με τον συντονισμό και την αξιοποίηση των διάσπαρτων δυνάμεων θα μας προσφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Το όραμά μου επιγραμματικά συνοψίζεται στις εξής κατευθύνσεις. Να καταστεί ο ενοποιημένος Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης Φενεού ο πρώτος τουριστικός προορισμός των κατοίκων της πρωτεύουσας και όχι μόνο στον νομό Κορινθίας. Η Δυτική Κορινθία με επίκεντρο το Ξυλόκαστρο μπορεί και πρέπει να συνδυάσει το παραδοσιακό στοιχείο με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Να ενισχυθεί και να αναδειχθεί ο αγροτικός τομέας του νέου Δήμου σε αρμονικό συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη. Να καταστεί το Ξυλόκαστρο, το αστικό κέντρο πρωτεύουσα, συνδεδεμένο αμφίδρομα με τα νευραλικά περιφερειακά κέντρα του Δερβενίου και της Γκούρας. Να διασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη όλων ανεξαρτήτως των δημοτικών διαμερισμάτων και η προβολή της τοπικής ιδιαίτερης φυσιογνωμίας κάθε χωριού. Να αποτελεί διαρκή μέρημνα η προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε δράση, προγραμματιζόμενο και εκτελούμενο έργο. Να αναδειχθεί ο πολιτισμός σε όλες του τις εκφάνσεις για το ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό του ρόλο και την ελκτική τουριστική του δύναμη. Να έχουν όλα τα ανωτέρω τελικό στόχο την διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας και του επίπεδου ζωής του Δημότη με έμφαση στους νέους και ιδιαίτερη φροντίδα προς την τρίτη ηλικία. Κατανοητό ότι οι επιμέρους στόχοι και δράσεις που θα μετατρέψουν το όραμα σε πράξη, ιεραρχημένα και επιστημονικά επεξεργασμένα, θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του προεκλογικού μου προγράμματος.